Υπάρχει μία Ελληνίδα στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, που μας κάνει υπερήφανους για πολλούς λόγους. Επιχείρησε και το κατόρθωσε να μαγέψει τους Βέλγους εκεί, τους ντόπιους, με τις σοκολάτες και τα σοκολατάκια της. Και μάλιστα στις δημιουργίες της δίνει και ξεχωριστά ονόματα με άρωμα Ελλάδας. Δημοσιογράφος στο επάγγελμα, άφησε το συγκεκριμένο επάγγελμα και έκανε στροφή στην... Ζαχαροπλαστική. Ακριβώς. Λοιπόν, η κυρία Μίνα Αποστολίδη, σοκολατοποιός στις Βρυξέλλες. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στο αυλογημένο νησί. Επιχείρησα να κάνω ένα πρόλογο σύντομο που να καλύψει λίγο τη σταδιοδρομία σας και την πορεία σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αποδεικνύεται ότι μέσα από την θέληση, την δημιουργία, την προσπάθεια, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Βρίσκεστε στην καρδιά των Βρυξελών, σωστά? Ναι. Εδώ και μια εβδομάδα έχω ανοίξει το δεύτερο κατάστημά μου, που είναι πραγματικά στην καρδιά των Βρυξελών, στο μεγαλύτερο δήμο του γκρουπ των Βρυξελών, του διαμερίσματος των Βρυξελών, στο δήμο Ιξέλ. Και πρέπει να πω ότι το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δίνω την ευκαιρία σε πολύ κόσμο να γνωρίσει την Ελλάδα μέσα από τις σοκολάτες μου, σε περισσότερο κόσμο. Ξέρετε, ερχόμαστε όλοι εκεί στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, και φεύγοντας έχουμε στις αποσκευές μας οι περισσότεροι σοκολάτες, σοκολατάκια. Τώρα, δύσκολο εγχείρημα μια Ελληνίδα να μαγέψει εκεί τους ντόπιους με τις δημιουργίες της, με βάση τη σοκολάτα. Βέβαια, το κατορθώσατε όμως. Ναι, δόξα σε Θεός, γιατί αυτό που προτείνω είναι διαφορετικό. Υπάρχουν πάρα πολλές σοκολάτες, όπως πολύ σωστά είπατε. Εγώ ξεχωρίζω γιατί χρησιμοποιώ πρώτες ύλες, τις οποίες δεν χρησιμοποιεί από πολλούς κόσμους, πρώτες ύλες από την Ελλάδα, και οι σοκολάτες μου είναι ξεκάθαρα επηρεασμένες από τη Μεσόγειο και περισσότερο από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Οπότε προτείνω κάτι διαφορετικό, υψηλής ποιότητας, διαφοροποιούμε και έτσι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Σύντομα δεν βάζω ύλες, πλέον σε πρώτες ύλες, κάπως ξεχωριστές. Όπως... Ναι. Όπως το ταχίνι. Ναι. Όπως το ελαιόλαδο. Όπως τα σικακίνης. Αμύγδαλα παγκαίου. Τα φυσική υγιεινής. Επίσης προτείνω παντρέματα σοκολάτας. Κάποιον από τις σοκολάτες μου με κρασιά ελληνικά. Έχω και κρασιά του Δουλουφάκη, του συντοπίτη σας, ναι, που τα συνδυάζω, τα προτείνω με συγκεκριμένα σοκολάτα. Οπότε όλα αυτά το κάνουν, την εμπειρία την κάνουν διαφορετική, και έτσι ο κόσμος με υποστηρίζει, το χαίρεται. Σύντομα πάρα πολλοί κόσμος αγαπάει την Ελλάδα. Και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι και η Κρήτη κατέχει θέση στα καταστήματά σας, στην επιχείρησή σας, στα γλυκίσματα που φτιάχνετε. Ναι, φυσικά. Ελπίζω σύντομα να έχει και μεγαλύτερη, να πάρει και μεγαλύτερη θέση, συνδυάζοντας κάποια προϊόντα μου και με τα τυριά. Μπράβο, μπράβο. Ήταν κάπως διστακτική στην αρχή εκεί οι Βέλγοι απέναντι σε μία Ελληνίδα που πάει να τους δείξει κάτι το διαφορετικό? Πριν ακόμα ξεκινήσω τη Λιανική, πριν αποκτήσω το δικό μου εργαστήριο και το πρώτο μαγαζί πριν από 5 χρόνια, όταν έλεγα ότι κάνω σοκολάτες στο Βέλγιο, ήταν λίγο περίεργα, είναι η αλήθεια. Όταν δοκίμαζα, καταλάβαινα γιατί το έλεγα, και έτσι σιγά σιγά έχω αποκτήσει το δικό μου κοινό. Και βέβαια εδώ στο κέντρο, που είμαι εύκολο να με βρουν και να έρθουν. Και ο κόσμος δεν είναι μόνο Βέλγοι, είναι από όλο τον κόσμο, εντελώς στο κέντρο το Βρυξελλών πια. Είναι πολύ πιο ανοιχτή. Είναι πολύ πιο ανοιχτή και ανοιχτή και στις καινούριες προτάσεις. Κυρία Αποστολίδη,
Βρίσκεστε τώρα στο κατάστημά σας, βλέπω πολύ ωραίο στολισμό. Περιμένουμε και τον Άγιο Βαλεντίνο τη Δευτέρα. Οι Βέλγοι έχουν βγει στα μαγαζιά να ψωνίσουν σοκολάτες, να πάρουν έτσι γλυκά. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα και φαντάζομαι ότι τιμούν τέτοιου είδους καταστήματα. Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αρχίσει να διαθέτουμε ό,τι έχουμε φτιάξει για το Άγιο Βαλεντίνου. Κάθε χρόνο προτείνω διαφορετικές καρδιές. Θα σας δείξω μία που είναι με... γιατί είμαι ακριβώς στο στάντ του Άγιο Βαλεντίνου. Αυτή καρδούλα είναι. Είναι με φυστή και γίνης ολόκληρα. Αυτή η γάλακτος είναι με γάλακτος και φράουλα αποξηραμένη και τη συνδυάζουμε τη συγκεκριμένη με ρετσίνα ροζέ του Κεχρί. Επίσης, αυτό που έχω προτείνει φέτος και η βιτρίνα μου έτσι είναι η limited edition καρδιά μου που είναι και κορίτσι-κορίτσι και αγόρι-αγόρι και κορίτσι-αγόρι και έχουν... Και είναι και ξεχωριστές και οι ονομασίες που δίνετε στις δημιουργίες σας. Ναι, οι τρούφες μου όλες είναι ονόματα γυναικεία και κάποιες άλλες σοκολάτες μου επίσης. Από όλες υπάρχει μια ιστορία για ποιο λόγο ονομάστηκαν έτσι αλλιώς. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Καλή επιτυχία και στη νέα επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Να έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο εκεί στις Βρυξέλλες. Βέβαια. Να σας γνωρίσουμε. Θα σας περιμένω. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ξεχωριστή σύνδεση εκεί στην καρδιά των Βρυξελών με την Ελληνίδα η οποία μαγεύει τους Βέλγους με τις σοκολάτες.